Καλημέρα, κέφεξε. Κάθε πρωί, 7 με 9, στον 107.6. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Κύριε Μαλά, καταρχάς συγχαρητήρια για την επιλογή σας από το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα. Κατά δεύτερον, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα για την υποψηφιότητά σας. Έτσι, η πρώτη μέρα που ξημέρωσε μετά και το άνοιγμα που κάνατε στον ενδιάμεσο χώρο. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να προεξοφλούμε κάποια θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και αποφάσεις των ηγεσιών, αλλά υπάρχουν και οι απόψεις της βάσης. Αυτά νομίζω πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διεργασία στον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο στη βάση. Φυσικά υπάρχουν και οι διεργασίες στις ηγεσίες των κομμάτων. Υπάρχουν, αν θέλετε, και οι διάφοροι τακτικισμοί που φαίνεται ότι εξελίσσονται σε διάφορα επίπεδα. Αυτά όλα νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα ότι η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή. Mm-hmm. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι αποφάσεις των ηγεσιών και από εκεί πέρα να δούμε πώς οι βάσεις θα αντιδράσουν. Mm-hmm. Εσείς κυρίως απευθύνεστε στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, κύριε Μαλά, ή κάνετε ένα έτσι ευρύτερο άνοιγμα? Έχω μιλήσει κύριε Κωνσταντίνου για μια κοινωνική συμμαχία, όπως την αναφέρω, γιατί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο χώρος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τέτοια που εκτείνονται και αγγίζουν όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πάντοτε ένας υποψήφιος πρόεδρος ή μια πολιτική έχει ένα καθαρό ιδεολογικό στίγμα, το στίγμα του κέντρου αριστερού χώρου, όπως έχουμε πει, που έχει κάποιες ξεκάθαρες απόψεις όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, όσον αφορά κάποια κεκτημένα τα οποία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσεγγίζουμε με εκτοντική προσέγγιση και πρέπει να είμαστε αρκετά, αν θέλετε, έτσι, πιστικοί στην διεκδίκηση από κάποιον αυτόν τα κεκτημένα. Mm-hmm. Άρα, ακόμη και αν Δίκο και ΕΔΕΚ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αποφασίσουν να στηρίξουν άλλες υποψηφιότητες από τις δικές τους, πιστεύετε ότι τα δεδομένα που διαμορφώνει η δική σας υποψηφιότητα μπορεί να αλλάξει μια τέτοια απόφαση από τη βάση των δύο κομμάτων? Αυτό θα διαφανεί. Πάντοτε νομίζω πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι προεδρικές εκλογές διαχρονικά στην Κύπρο, με εξαίρεση φυσικά την περίοδο Μακαρίου, ήταν εκλογές που κερδίζονταν κυρίως από τις αποφάσεις της βάσης των διαφορών κομμάτων, ειδικά στον χώρο του κέντρου. Το εκλογικό σώμα οθετείται και μετατοπίζεται ανάλογα με τις δικές του αποφάσεις και δεν μετατοπίζεται κατά πλειοψηφία, κατά συντριπτική πλειοψηφία σε σχέση με τις αποφάσεις των κομμάτων που εκπροσωπούν. Κύριε Μαλά, προέρχεστε από μια κυβέρνηση και υποστηρίζεστε από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο τελευταία 4 χρόνια. Φαίνεται ότι και από όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν ότι δεν είναι δημοφιλής αυτή η διακυβέρνηση, τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Υπήρξατε και υπουργός αυτής της κυβέρνησης, βεβαίως το κάθε υπουργός κάνει το δικό του έργο, αλλά πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε αυτό το βάρος της έλλειψης δημοτικότητας από πλευράς της κυβέρνησης? Νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Η δική μας υποψηφιότητα τίθεται ενώπιον του κυπριακού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί εάν έχουμε επιτυχή έκφαση από το Φεβρουάριο και μετά. Σίγουρα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχουν νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις που ενδεχομένως σίγουρα θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με πρόσφατες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να διεξέλθουμε τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι η δική μας υποψηφιότητα κατά ανάγκη μεταφέρει τα οποιαδήποτε εντός εισαγωγικών πολιτικά βαρύδια που είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να προσαρτήσει σε σχέση με την παρουσία μου στην κυβέρνηση. Έχω αναλάβει το Υπουργείο Υγείας σε πάρα πολύ δύσκολους πολιτικά καιρούς.
Να θυμίσω ότι τον Αύγουστο, όταν έλαβα το Υπουργείο, ήταν μέσα σε μια περίοδο ενός πολιτικού καμινιού, αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι. Και μέσα σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, καταφέραμε στο Υπουργείο να προχωρήσουμε τόσα πολλά θέματα που δεν προχώρησα σε πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κριθούμε τουλάχιστον από την αποφασιστικότητα μας, την οποία επιδείξαμε για να παράξουμε έργο, για ένα κοινωνικό έργο όπως αντιλαμβάνεστε, σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Άρα νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι το στίγμα που θα πρέπει να κριθεί η δική μας υποψηφιότητα και οποιαδήποτε άλλες αντιληπτές μεν, αλλά όχι και αντικειμενικές προσεγγίσεις και επικρίσεις όσον αφορά το παρελθόν, νομίζω ότι δεν αφορούν. Μιλώντας για το Υπουργείο, κύριε Μαλά, κάποιες πληροφορίες σας έφεραν να παραιτήσετε από το Υπουργείο σε περίπτωση που παίρνατε το χρήσμα του υποψηφίου από πλευράς του ΑΚΕΛ. Θα το κάνετε αυτό και αν είναι πότε? Δεν έχουν πάρθει οποιασδήποτε αποφάσεις περί αυτού. Συνεχίζω το έργο μου και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ούτε καν συνταγματικό κόλλημα, έτσι. Σίγουρα, ναι, σίγουρα δεν υπάρχει. Απλώς επειδή γράφτηκε αυτό στον τύπο, γι' αυτό είναι πρώτα με. Αντιληπτό, αλλά δεν έχουν πάρθει οποιασδήποτε αποφάσεις. Τώρα, σε σχέση με την διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ και του κ. Χριστόφια, θα επιμείνουμε λίγο, γιατί ρωτάει και ένας ακροατής αν πιστεύετε πως θα βοηθούσε τη δική σας υποψηφιότητα να την αποκηρύξετε. Νομίζω ότι αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, οι αφοριστικές ή αν θέλετε οι παρελθοντολογίες δεν βοηθούν σε τίποτα. Μπορεί να υπάρχει έτσι μια διάθεση επικοινωνιακού χαρακτήρα να κάνουμε κάποιες τέτοιες τοποθετήσεις. Πραγματικά νομίζω δεν ωφελεί σε τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Σίγουρα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο, ουδείς αλάνθαστος. Θα πρέπει συνεπώς να κριθούμε από τις προτάσεις, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε τώρα και μιλώ για το πρόσωπό μου στην εκτελεστική εξουσία και δεν θα πρέπει να παρελθοντολογούμε. Είναι νομίζω ένας άγωνος τρόπος να διαχειριστούμε την προεκλογική εκστρατεία. Έχω διάφορες ιδέες που θέλω να θέσω ενώπιον της κοινωνίας, ειδικά τώρα που έχουμε δύσκολους καιρούς, να διαχειριστούμε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς με σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα και διάφορες προεκτάσεις. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αν αρχίσουμε τώρα να λέμε αυτό δεν το κάναμε σωστά, αυτό το κάναμε, πρέπει να το κάνουμε έτσι ή διαφορετικά, δεν θα μας οδηγήσει. Προφανώς θα πρέπει να διδαχτούμε από οποιασδήποτε προσεγγίσεις που έγιναν στο παρελθόν, που ενδεχομένως να έχριζαν διαφορετικής προσέγγισης. Μιλώντας για τέτοιες, κύριε Μαλά, σας διακόπτω, γιατί επιμένουν οι ακροατές και ρωτούν αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Λέει, για παράδειγμα, εδώ κάποιος, αν ήσασταν στη θέση του Προέδρου, πώς θα χειριζόσασταν το επικίνδυνο φορτίο? Θα το βρείτε μπροστά σας το Μαρί και το ξέρετε. Θα το κρατούσατε, λέει, και εσείς για 2,5 χρόνια, αλλά υπό ασφαλείς συνθήκες? Θα το καταστρέφατε ή θα δείχνατε την ίδια επιμέλεια που επέδειξε ο Πρόεδρος Χριστόφιας? Νομίζω έχουμε εξαντλήσει αυτή τη συζήτηση, αν έπρεπε να το κρατήσουμε, αν έπρεπε να το φυλάξουμε. Υπήρχαν διάφορες φάσεις της διαχείρισης αυτού του φορτίου. Δυστυχώς έγινε αυτό το οποίο έγινε. Νομίζω σίγουρα θα μπορούσαμε όσον αφορά τον τρόπο φύλαξης να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτό το φορτίο, γιατί δεν παραλάβαμε μια ορολογιακή βόμβα. Παραλάβαμε με ένα φορτίο με επικίνδυνα μεν υλικά, τα οποία λογικά θα έπρεπε ενδεχομένως να είχαμε φυλάξει σε έναν πιο κατάλληλο χώρο για να μπορούμε να έχουμε και την άνεση να πάρουμε και τις πολιτικές αποφάσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η τραγωδία νομίζω έχει και μια ανθρώπινη πτυχή, την οποία όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να πούμε ότι δυστυχώς άδικα χάσαμε 13 ανθρώπους και τουλάχιστον σαν κοινωνία γενικότερα και σαν πολιτεία, όποιος και ανευθύνεται, θα πρέπει να πούμε να απολογηθούμε ότι τα όποια λάθη έγιναν στην όλη διαχείριση τελικά οδήγησαν στον άδικο χαμό κάποιων συνανθρώπων μας. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και να μην εστιαστούμε στις οποιασδήποτε επιμέρους διαχειρίσεις αυτής της υπόθεσης, που πάντοτε υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο στην αξιολόγηση της διαχείρισης.
Είναι μέρος, αν θέλετε, της ανθρώπινης σκέψης να βάζει υποκειμενικά, να σκέφτεται υποκειμενικά. Νομίζω ότι σίγουρα κάτι πήγε λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν χωρεί αμφιβολία. Τώρα, αν πήγε λάθος στην εποχή της διαχείρισης ενός ατόμου ή περισσότερων ατόμων, ή όλα μαζί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο καθένας έχει την άποψη. Κάτι πήγε λάθος σε αυτή την υπόθεση και δυστυχώς 13 άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους. Αυτή είναι. Τώρα, μιλήσατε για διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με την κυβέρνηση Χριστόφια και ήδη είδαμε ένα δείγμα. Χτες κάνατε λόγο για απόσυρση των προτάσεων για εκπεριτροπής Προεδρία και σταθμισμένη ψήφο. Η θέση σας στο Κυπριακό ποια είναι, δεδομένου ότι υπήρξατε υποστηρικτής του σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο επισήμως το ΑΚΕΛ απέρριψε? Καταρχήν, ήμουν ένας πολίτης όταν συζήτησα το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004. Όσον αφορά το θέμα της εκπεριστροπής Προεδρίας και της σταθμισμένης ψήφου, να πω το εξής, και το έχω πει και χθες. Υπήρξαν και εξελίξεις στις συνομιλίες για αυτό το θέμα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως γνωρίζετε, με έντονο τρόπο έχει απορρίψει αυτές τις προτάσεις. Και έγινε και αντιπρόταση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που τους είπε: εντάξει, εφόσον δεν δέχεστε αυτές τις προτάσεις, τότε πάμε πίσω στο 60, πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Αυτό είναι επισήμως και τεγραμμένο. Έχει προχωρήσει αυτή η συζήτηση. Άρα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω την πρόθεση του Πρόεδρου, ειδικά όσον αφορά τη σταθμισμένη ψήφο. Όταν την έκανε αυτή την πρόταση, ήταν μια προσέγγιση που δημιουργούσε κάποιες συνθήκες, αν θέλετε, πολιτικής συνένωσης χώρων. Αυτή ήταν η σκέψη πίσω από την προσέγγιση του Πρόεδρου και ήταν και αυτό που αντέδρασε πολύ έντονα ο κ. Σέρογλου. Να θυμίσω ότι είναι και παραμένει ένας πολέμιος αυτής της πρότασης. Εφόσον η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν την αποδέχεται, νομίζω ότι προχωρούμε σε ενδεχομένως να συζητήσουμε κάποια άλλα θέματα και κάποιες άλλες λύσεις. Αυτή τη στιγμή θα πάρουμε φυσικά τις αποφάσεις μας, θα έχω και μια συγκεκριμένη πρόταση επ' αυτού, αλλά νομίζω τα πράγματα έχουν προχωρήσει από μόνα τους. Ναι. Το γενικότερο στίγμα, η γενικότερη προσέγγιση της υποψηφιότητας σας, κύριε Μαλά, αυτό στο οποίο θα δώσετε το μεγαλύτερο βάρος, πέρα αντιλαμβάνομαι από το θέμα της οικονομίας που πλέον δεν θα είναι μέχρι τότε στα χέρια του Πρόεδρου, ιδιαίτερα του όποιου εκλεγεί. Ποιο θα είναι? Έχετε πει ότι το θέμα της οικονομίας δεν... Ναι, θα το διαχειρίζεται τρόικα πιθανότατα μέχρι τότε, δεν θα το διαχειριζόμαστε τόσο. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Είναι εντελώς διαφορετικά. Με όλο το σέβαση είναι εντελώς λαθασμένο. Βεβαίως, ελεύθερα. Είναι να λέμε ότι η τρόικα θα διαχειρίζεται το θέμα της οικονομίας. Η τρόικα θα διαχειρίζεται το θέμα των δημόσιων οικονομικών και όσον αφορά τους όρους με τους οποίους θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε. Θα μας βάλουν ένα πρόγραμμα το οποίο όμως θα πρέπει να εφαρμόζουμε κατά γράμμα και στις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο και σε όλα τα άλλα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό αφορά μόνο τα δημόσια οικονομικά. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο αφορά την κυβέρνηση να το εκπονήσει και να το υλοποιήσει. Άρα, και είναι εδώ η πρόκληση, κύριε Κωνσταντίνου, πρέπει να σας πω. Καμιά φορά δίνεται η εντύπωση, και θέλω εδώ έτσι να το υπογραμμίσω, δίνεται λοιπόν η εντύπωση ότι τα δημόσια οικονομικά κατά ανάγκη, και αν τα διορθώσουμε, είναι εκείνα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην έξοδό μας από την κρίση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα δημόσια οικονομικά κάνουμε προσπάθεια να τα διορθώσουμε καλύτερα για να είμαστε. Τι είναι η προσπάθεια που γίνεται? Από εκεί και πέρα όμως, το μεγάλο στοίχημα θα κερδιθεί εάν καταφέρουμε την αναπτυξιακή αναδίπλωση της χώρας, έτσι ώστε να μην περιοριζόμαστε μόνο σε περικοπές για να διορθώνουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, να διορθώνουμε, διότι ποτέ δεν διορθώνεις κάτω από οικονομική ύφεση τα δημόσια οικονομικά. Λοιπόν, το στοίχημα είναι η οικονομική και αναπτυξιακή αναδίπλωση της χώρας και αν δεν το καταφέρουμε αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα δημόσια οικονομικά
σε περίοδο ύφεσης, είναι νόμος στην οικονομία. Σε περίοδο ύφεσης πάντοτε δημιουργεί ελλείμματα. Το είχαμε, πρέπει να σας πω, είναι εδώ το παράξενο, που καμιά φορά ξεχνούμε. Το 2001, νομίζω, είχαμε δημοσιονομικό έλλειμμα 6,7% και δημόσιο χρέος λίγο πιο ψηλό από όσο είναι σήμερα. Μιλούσε τότε κανένας για τρόικες ή για οίκους αξιολόγησης. Ήταν άγνωστες λέξεις. Ήταν άγνωστες λέξεις. Γιατί αυτές οι λέξεις τώρα έχουν επισέλθει στο λεξιλόγιο μας? Για έναν πολύ απλούστατο λόγο. Γιατί έχουμε το πρόβλημα της τράπεζας μας και έχουμε, ή βρισκόμαστε και στην Ευρωζώνη και θα πρέπει να τηρούμε τα δημοσιονομικά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος που είναι εδώ η Τρόικα. Εφόσον σας ζητήσει, κύριε Μαλά, η Τρόικα να δεσμευτείτε ότι θα τηρήσετε τα όποια μέτρα αποφασιστούν ως το Φεβρουάριο, είστε έτοιμος να πάρετε μια τέτοια δέσμευση? Να περιμένουμε να δούμε τι θα προτείνει η Τρόικα και τι θα διαπραγματευτεί με την Τρόικα και τότε θα πάρουμε τις αποφάσεις. Βεβαίως η Τρόικα, κύριε Μαλάς, για αυτό που είπατε προηγουμένως, η Τρόικα μας δεν λέει αυτό ακριβώς. Δεν λέει ότι ήρθε μόνο για τις τράπεζες, ούτε ότι είναι μόνο οι τράπεζες το πρόβλημα. Λέει ότι εντοπίζει και στην. Και η Τρόικα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει καταθέσει αυτό στις επισημάνσεις που μας έκανε στα γνωστά αυτά σημεία. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα και με το δημόσιο και με τη διάρθρωση του κράτους και με τα δημοσιονομικά μας προβλήματα. Δεν το επικεντρώνει μόνο στις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι, αντιλαμβάνομαι όπως ότι τα δημόσια οικονομικά δεν είναι στην καλύτερη τους φάση, οπωσδήποτε. Όταν έχεις ένα κράτο το οποίο έχει απολέσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε έσοδα, προφανώς θα έχει πρόβλημα. Είναι περίπου 6,5% του ΕΠ. Προφανώς θα έχει πρόβλημα. Αν δεν είχαμε αυτή την απώλεια εσόδων, σίγουρα θα συζητούσαμε ότι κάνει έλλειμμα. Αλλά κοιτάξτε, όταν να μην αυτοπυροβολούμαστε καμιά φορά και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία της εσωστρέφειας, ότι είναι όλα μαύρα στον τόπο μας, το κράτος μας είναι τόσο πολύ έξοδο, που αν δεν το διορθώσουμε, τότε όλα θα καταστραφούν. Θα ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον και για τους οποιουσδήποτε προτείνουν λύσεις να πάρουν τον προϋπολογισμό του κράτους, είναι αρκετά εύκολο, και να μας προτείνουν ακριβώς τι που πρέπει να κάνουμε περικοπές, σε ποιες συντάξεις, σε ποιους μισθούς, γιατί... Ίσως αν δεν, μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο αν δεν το είχε αποκαλύψει ο πολίτης, θα υπήρχαν άνθρωποι με διπλές και τριπλές συντάξεις ακόμα, λεφτά τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευτούν στην κοινωνική πρόνοια, στην παιδεία, στην υγεία, γιατί όχι? Ναι, αλλά, δεν ήταν ευθύνη της κυβέρνησης αυτό, σίγουρα όχι, αλλά ήταν... Δεν είναι θέμα ευθύνης, όχι, δεν πρέπει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι, όχι, λεφτά. Απλώς ήθελα να πω ότι πρέπει να αποφεύγουμε να απομονώνουμε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να διορθωθούν, και να λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ποσοστοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος εντός εισαγωγικών από αυτές τις μεγάλες συντάξεις και ούτω καθεξής, νομίζω θα δούμε ότι οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μικροί και ανίκανοι να διορθώσουν το πρόβλημα. Μπορεί να διορθώσουν μια αναδικία, δεν θα διορθώσουν όμως το μεγάλο πρόβλημα, που η έκτασή του είναι πολύ πιο μεγάλη από όσο η συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό είναι που αποφεύγω να λαϊκίζω λίγο και να λέω ότι τούτο το επίδομα υγεία, αν το διορθώναμε, θα διορθώναμε τα δημόσια οικονομικά. Δεν είναι έτσι. Η μεγάλη πρόκληση, κύριε Κωνσταντίνου, είναι η ανάπτυξη της χώρας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να φέρεις αυτά τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια που έχανε το κράτος. Αυτή είναι η πρόκληση για την επόμενη κυβέρνηση, και είναι εδώ που πρέπει να επικεντρωθούμε, διότι αν δεν φέρουμε την ανάπτυξη, νομίζω θα τρέχουμε πίσω από το έλλειμμα. Θα πάθουμε το σύνδρομο του σκύλου που κυνηγά την ουρά του. Και δυστυχώς, αν δεν το αντιληφθούμε αυτό το θέμα, στέλνουμε και λαθασμένα μηνύματα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία προσβλέπει και απαιτεί φυσικά και από τους πολιτικούς να δίνουν όριμες και προσγειωμένες διεξόδους στο πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Κάτι τελευταίο, κύριε Μαλά, δεδομένου ότι είστε και τεχνοκράτης. Ρωτάει ένας ακροατής αν το επιτελείο σας θα αποτελείται από κομματικά στελέχη του ΑΚΕΛ ή από επιστήμονες και τεχνοκράτες. Θα υπήρχε ανεξάρτητο επιτελείο, το οποίο θα αποτελείται από ανεξάρτητες προσωπικότητες, μη ενταγμένες σε κομματικό χώρο, και οπωσδήποτε θα εμπλακούν πάρα πολλοί τεχνοκράτες και επιστήμονες. Ήδη το κάνουν αθόρυβα. Μάλιστα. Κύριε Μαλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.